Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Αφού την προηγούμενη εβδομάδα σας ήρθα με τα Total Summer Outfits, αυτή την εβδομάδα και την Κυριακούλα μας σας ήρθα με το Total Summer Makeup. Δεν το έχει ματαδεί αυτό το makeup. Πραγματικά αυτά που θα σας δείξω σήμερα πρέπει να πάτε να τα πάρετε. Θα με θυμηθείτε. Πάμε να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Φυσικά θα ξεκινήσει όλο αυτό το make-up με τα φρυδάκια μας. Πάμε να τα χτενίσουμε λοιπόν. Πρώτα τα κάνω όλα προς μια διαφορετική αντίθετη κατεύθυνση και μετά όλα προς τα πάνω. Αφού τα φέρω σε ένα σημείο να είναι κολώδης αυτό το πράγμα, μετά θα αρχίσω να τα σχηματίζω. Παίρνει λίγο χρόνο, οπότε πάω μέχρι να στεγνώσει λίγο στο επόμενο φρυδάκι. Λοιπόν, μόλις φτάσει σε αυτή την κολώδη μορφή όπως είναι τώρα, πάω κατά μπροστά λίγο πιο ανασηκωμένες και κατά πίσω, στην ουσία τις κατεβάζω κατά κάτω. Θα δείτε τώρα κατευθείαν τι ωραίο σχήμα θα πάρει το φρύδι. Σαν ανεβαμένο. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Άρα τις μπροστά λίγο πιο ανασηκωμένες και τις πίσω λίγο πιο κατεβασμένες. Αυτό το βουρτσάκι είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι αρκετά σκληρό. Είναι της Anastasia Beverly Hills. Είναι λίγο ακριβούτσικο βέβαια, αλλά αξίζει τα λεφτά του, πιστέψτε με. Λοιπόν, αφού έφτιαξα και τα δύο μου φρύδια, περιμένω λίγο ακόμα να στεγνώσουν και περνάω με ένα μωρομάντιλο και παίρνω τις περιττές ποσότητες που έχουν μείνει εδώ πάνω. Γιατί έχει εδώ πάνω αυτό το γλιτσερό του τζέλ, το οποίο δεν το θέλουμε. Εδώ μεταξύ βλέπετε εδώ πέρα, πήρεξα τα σπυράκια μου. Πολύ καλά πήγε πριν το βίντεο, ε. Εξαιρετικό. Λοιπόν, σας έφερα λίγο πιο κοντά να βλέπετε εδώ πέρα. Καθαρίζω και λίγο από κάτω σε περίπτωση που πήγε τζέλ. Και το ίδιο από αυτή την πλευρά. Εγώ επιλέγω μωρομάντιλο, μπορείτε να πάρετε και ένα βρεγμένο χαρτάκι εννοείται. Καλό καθαρισμό για να μην μας βολιάσει οτιδήποτε άλλο βάλουμε πάνω. Έτοιμα λοιπόν τα φρυδάκια μας, πάμε να ενυδατώσουμε το πρόσωπό μας. Θα χρησιμοποιήσω το watermelon gel, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο σε καλοκαιρινό mood. Πιο πολύ από αυτό εδώ πέρα το μαγικό πράγμα. Δείτε πώς είναι, είναι τέλειο. Λοιπόν, το έχω και στο ψυγιάκι μου εγώ και είναι τόσο δροσιστικό, δεν φαντάζεστε πόσο. Και μυρίζει καλοκαίρι. Λες και έχω πάρει μια φέτα καρπούζι νιώθω αυτή τη στιγμή και την έχω βάλει στο πρόσωπό μου ξεκάθαρα. Λοιπόν, με αυτό θα ενυδατώσουμε φουλ το πρόσωπό μας, ώστε να κάτσουν όλα τα προϊόντα τέλεια πάνω. Περνάω προσεκτικά τα φρύδια μου, να μην τα βρέξω. Το fluff το προϊόν που χρησιμοποιήσαμε τώρα σαν κρέμα, το gel τέλος πάντων, μπορείτε να το βρείτε στο Beauty Pin. Και είναι και πολύ οικονομικά τα προϊόντα και είναι και εξαιρετικά. Δηλαδή είναι ό,τι ακριβώς χρειάζομαι, μια ήπια ενυδάτωση αυτή τη στιγμή. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει το δέρμα. Αφού ενυδατώσαμε φουλ το πρόσωπό μας, θα περάσω σε μια παλέτα από Kiko Milano, η οποία είναι η Color Corrector, και θα πάρω την απόχρωση αυτή, την ανοιχτόχρωμη, και θα πάω να τη χρησιμοποιήσω σαν concealer στα μάτια μου. Είναι αρκετά λιπαρή και πάμε εδώ πέρα και στα σημεία που θέλουμε να φωτίσουμε ή να καλύψουμε. Τοπικά δηλαδή θα βάλω σήμερα, δεν θα βάλω make-up. Το καλοκαίρι γενικά μου αρέσει να είναι πιο flawless το δέρμα και αυτό πετυχαίνεται μόνο αν δεν έχουμε γερή βάση ας πούμε πάνω. Τότε θα κάνουμε ένα clean skin πολύ ωραίο. Πάω λίγο να κάνω από κάτω από το φρύδι μου μια ωραία γραμμή για να το τονίσω. Και με ένα βρεγμένο beauty blender πάω να μπλεντάρω τις περιοχές που έχω τοποθετήσει τον κορέκτορα που εμείς χρησιμοποιήσαμε για concealer αυτή τη στιγμή. Συνέχεια θα ήθελα να βάλω κάτι πιο ανοιχτόχρωμο, οπότε μισό λεπτάκι. Θα πάρω την απόχρωση Ivory από τα Instant Erasure της Maybelline και θα πάω να σχηματίσω εδώ πέρα με λίγο πιο έντονο φως να δώσω στην ουσία στα σημεία αυτά. Γιατί έχει πιο πολύ ενυδάτωση αυτό το συγκεκριμένο. Δεν περίμενα ότι το άλλο της Kiko θα ήταν τόσο στεγνό και τη θέλουμε την ενυδάτωσή μας. Οπότε πάμε με το beauty blender και ξανά περνάμε από τις ίδιες περιοχές και δίνουμε και λίγο φωτεινότητα. Τη χρειαζόμαστε. Σούπερ. Χλωμή, θεόχλωμη, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσω με κάτι μαγικό που πήρα από Kiko Milano και είναι το Festive Glow Baked Bronzer. Παιδιά, η απόχρωση 2 είναι η Burnt Sienna. Αρχικά δείτε πόσο μεγάλο packaging και κατά δεύτερον μυρίζει μοναδικό καλοκαιράκι μυρίζει αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο όμορφο. Έχει τεράστια συσκευασία. Είναι
πολύ ok η τιμή του για τη συσκευασία που έχει. Και πάμε λίγο να δούμε τι βγάζει αυτό εδώ. Λοιπόν, τρέξτε να πάρετε γιατί είναι συλλεκτική σειρά και δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί αυτή η συγκεκριμένη τόσο μεγάλη. Παιδιά, είναι μοναδική, είναι wow. Αφήνει ένα σημερωτό αποτέλεσμα. Λες και ηλιοκαμένοι είμαστε ρε παιδί μου, λες και μας άρπαξε λίγο ο ήλιος. Αυτό το μοναδικό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο το καλοκαίρι, αλήθεια. Στην κάμερα φαίνεται λίγο πιο κίτρινο, αλλά δεν είναι τόσο κίτρινο, είναι πιο ψυχρό. Εντάξει, ψυχρό δεν το κατατάσσω, όχι, στο θερμό το κατατάσσω. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο κίτρινο, δεν ξέρω αν θα φαίνεται έτσι. Αλλά ελπίζω να μην αλλοιωθεί το αποτέλεσμά του, γιατί είναι μοναδικό. Λοιπόν, θα κάνω λίγο έτσι, σαν να άρπαξε και η μύτη μου. Και πηγουνάκι λιγάκι. Πάνω εδώ θέλουμε. Είναι το clean, το skin, το ultimate πραγματικά αυτό εδώ. Δείτε κατευθείαν πόσο μορφή πήρε το δέρμα. Στη συνέχεια με ένα πινελάκι, αυτό το συγκεκριμένο είναι της MAC, το S221. Πρώτα θα περάσω λίγο γιατί γέμισαν οι γραμμές μου με το Beauty Blender. Και μετά στη συνέχεια θα πάρω με το πινελάκι λίγο από τη σκούρα εδώ που έχει απόχρωση και θα πάω λίγο να γεμίσω εδώ πάνω, δημιουργώντας έτσι λίγο την κόγχη μου. Τίποτα το σπουδαίο, έτσι απλά, πολύ απλά, δεν θέλουμε πολλά πολλά. Το καλοκαίρι γενικά δεν θέλουμε πολλά πολλά, θέλουμε να φαίνεται το δέρμα flawless, γιατί οι ακτίνες του ήλιου δείχνουν πολλά πράγματα. Οπότε όσο πιο flawless είναι το δέρμα, τόσο πιο ωραίο φαίνεται όταν το χτυπάει ο ήλιος. Λοιπόν, θα συνεχίσω με της ίδιας σειράς, που πάλι είναι σε limited edition. Είναι το 3D Blush. Δεν έχω βάλει κάτι καλύτερο σε ρούζ στη ζωή μου, αλήθεια σας λέω. Είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν το βλέπετε πώς γυαλίζει. Μισό λεπτό. Τώρα θα δείτε πώς γυαλίζει. Αν δεν μαδούσε και το πινέλο μου, να μας τα χαλάσει όλα. Δείτε εδώ τι βγάζει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι υγρό. Τόσο ωραία αποδίδει. Τόσο ωραία. Λοιπόν, δεν βάζω άλλο. Και πάω και λίγο εδώ πάνω στη μύτη, γιατί το καλοκαίρι εδώ μας αρπάζει ο ήλιος. Και λίγο πάνω στα ματάκια, εδώ που περάσαμε τον bronzer. Λίγο πάνω στα χυλάκια. Και πάω λίγο να τα μιξάρω όλα αυτά, να μην φαίνονται ξένα μεταξύ τους. Με το πινέλο που χρησιμοποίησα για τον bronzer. Πολύ ελάχιστα, χωρίς να βάλω τίποτα πάνω. Ενσωματώνω τα πάντα. Πω την ίδια σειρά. Τελειώνω εδώ με τη συγκεκριμένη σειρά. Έχω το Keep Shining Makeup Mist. Fixer είναι βασικά. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ. Δείτε εδώ μαγεία. Σαν μαγεία είναι πραγματικά. Θα δείτε τώρα. Περιμένω λίγο να στεγνώσει. Σας μιλάω με κλειστά μάτια, πόσο creepy αυτό. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι θα δείτε τι θα σας κάνω. Δείτε πόσο, έβαλα λίγο φλάζ για να καταλάβετε πόσο λάμπει το δέρμα μετά από το ψέκασμα. Είναι ό,τι καλύτερο, αλήθεια. Και δεν είναι λιπαρότητα αυτό, όχι. Εγώ σκεφτείτε το ψεκάζω και στο στέρνο μου αυτό. Παιδιά, εντάξει, είναι μοναδικό, απλά. Λοιπόν, μόλις στεγνώσει φουλ, θα πάμε να βάλουμε λίγο μασκαρίτσα, να δώσουμε λίγο ένταση στο βλέμμα. Θα χρησιμοποιήσω τη High Sky Mascara, η οποία θα μου κάνει τις βλεφαρίδες μου να πάνε λίγο πιο πλαγιαστές, οπότε λίγο πιο κάτω έτσι το μάτι. Και μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο στις ακριανές βλεφαρίδες αν θέλετε να τις τονίσετε περισσότερο. Μου τελειώνει, παιδιά, και θέλω να κλάψω πραγματικά. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ, νιώθω αυτή η μάσκαρα, ποτέ. Του τρελού δηλαδή. Δείτε εδώ τι ωραίο αποτέλεσμα έχει δώσει. Πόσο φρέσι είναι σήμερα το μακιγιάζ μας, πόσο φρέσι, Θεέ μου. Και αν είστε λιπαροί γενικά, καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που θα το κάνουν να είτε πιο λιπαρό το δέρμα. Οπότε μπορείτε να πουδράρετε και να βάλετε από πάνω τις επόμενες πούδρες. Εγώ δεν πουδράρα γιατί δεν με πειράζει. Είναι μεικτό το δέρμα μου, θέλει πολλές ώρες για να γίνω λιπαρή. Οπότε αν για κάποιο λόγο βγάζετε αρκετή λιπαρότητα, μπορείτε να πουδράρετε είτε σε όλο το πρόσωπο όταν βάλετε το κονσίλερ σας, είτε μπορείτε να πουδράρετε τοπικά σε σημεία που είστε πιο λιπαρές. Αφού μπήκε και η μασκάρα, εντάξει, το απογείωσε. Δεν θα πάρω άλλο από το Hydra Gloss το νούμερο 19 της Kiko Milano και δεν είναι promotion το βίντεο, απλά είναι όλα τόσο summer, πραγματικά. Αυτό το gloss, όποτε το φοράω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην με ρωτήσει έστω και ένας άνθρωπος ποιο gloss φοράω. Δείτε πως γυαλίζει.
Έχει και σημεράκια μέσα. Λοιπόν, με αυτό το μακιγιάζ θα μπορούσε να είναι άλλο το μαλλί από ένα sleek μαλλί. Και έχω βάλει ήδη λάκ, γι' αυτό είναι έτσι. Μην το βλέπετε τόσο σαλαδωμένο. Λοιπόν, οπότε θα πιάσω τα μαλλιά μου, θα τα γυρίσω έτσι, στα δάχτυλά μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και θα βάλω ένα κοκαλάκι, το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή για να σας το δείξω. Και θα έρθω σε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλοκαιρινό μου μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, ελπίζω να έχετε πάει να πάρετε τα προϊόντα. Γιατί μην τα χάσετε, σας παρακαλώ, είναι τέλεια. Ναι. Μέχρι τότε, ελπίζω να περνάτε καλά. Να μην ξοδεύετε πολύ τα λεφτά σας. Και σας φιλώ να περνάτε τέλεια.